Παρουσία περίπου 200 καβαλιωτών φιλάθλων που ταξίδεψαν μέχρι τη Γεννησαία είτε με τα δύο πούλμα της οργανωμένης εκδρομής της Λέσχης Φιλάθλων Καβάλας είτε μεμονωμένα, η Καβάλα πέτυχε μεγάλη και εύκολη νίκη επί της ΑΕ Ποντίον Ευμύρου και παρέμεινε σε τροχιά παραμονής στον πρώτο όμιλο του Περιφερειακού Πρωταθλήματος. Η Καβάλα πήρε από την αρχή τα ενία του αγώνα, ωστόσο το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς κάποιες αξιοσημείωτες ευκαιρίες. Το σκηνικό του παιχνιδιού άλλαξε ωστόσο στο 38ο λεπτό, όταν και οι πόντιοι Ευμύρου έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Γιαννίδη. Το παιχνίδι διακόπηκε μάλιστα για λίγα λεπτά, καθώς ο Γιαννίδης κατά την αποχώρησή του προχώρησε σε άσεμνες χειρονομίες κατά των φιλάθλων του ΑΟΚ, ενώ παράλληλα σημειώθηκαν βία επεισόδια στις κερκίδες. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ιδανικά για τους Αργοναύτες, καθώς ο Καζαντζίδης το 53 κέρδισε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχο ο Παπαδόπουλος. 9 λεπτά αργότερα και μετά από γύρισμα του Καζαντζίδη, ο Τζομιάδης έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, γράφοντας έτσι το 0-2. Το σκηνικό δεν άλλαξε στη συνέχεια, ενώ η Καβάλα πέτυχε άλλα 2 γκολ. Στο 75 ο Παυλής με ωραίο κοντινό πλασέ έγραψε το 3-0, ενώ το σκορ έκλεισε με σουτ μέσα από την περιοχή ο Θεοδωρίδης στο 88ο λεπτό. Ο τραυματισμός στο πρώτο κιόλας δεκάλεπτο του Ομπράιαντ άφησε τη γυμνή την ένωση καλαθοσφαίρισης Καβάλας κάτω από τη ρακέτα και ο Άρης ήταν λογικό να ψάξει το παιχνίδι κοντά στο καλάθι. Ο Μπόγρης εκμεταλλεύτηκε αυτό το κενό, ενώ οι Μαυραϊδής και Βεργίνης προκάλεσαν πολλά ρήγματα από την περιφέρεια, με αποτέλεσμα να έρθει το 17-11 στο 10ο λεπτό και το 39-25 στο κλείσιμο του ημιχρόνου. Η Καβάλα είχε μόνο περιφερειακό παιχνίδι, κυρίως με τον Πάσαλιτς και όχι με τον εγκλωβισμένο Καραποστόλου. Ωστόσο, κατάφερε να μειώσει σε 42-36, πετυχαίνοντας 11 πόντους στα πρώτα 2,5 λεπτά της τρίτης περίοδου. Όταν όμως επιχείρησε να τραβήξει προς τα μέσα την άμυνά της, εκτέθηκε ανεπανόρθωτα. Ο Ντέιβις έβαλε τα σουτ και ξαναχάρισε στον Άρη διψήφια διαφορά 60-46, η οποία ξεπέρασε σταδιακά τους 20 πόντους, αγγίζοντας το 70-48. Τότε έπεσαν και οι τίτλοι τέλους, με τον Άρη να παίρνει το ροζ φύλλο αγώνα με 78-56.